Φρένο στα σενάρια για την δημιουργία ενιαίου φορέα ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ με επικεφαλή τον Αλέξη Τσίπρα, έβαλε ο Στέφανος Κασελάκης με ανάρτησή του από την Αμερική όπου βρίσκεται. Γιατί αυτή η συζήτηση για τη συγκόλληση τώρα, τώρα που καθαρίζουμε το κόμμα μας από συμφέροντα και μαγαζάκια, τώρα που ραγίσαμε την παντοδυναμία Μητσοτάκη. Τώρα λοιπόν, κανάλια, εφημερίδες, δημοσιογράφοι, δημοσκοπήσεις, ολόκληρο το σύστημα θέλει να σας επιβάλλει και το πρόβλημα και τη λύση. Τους δίθεν σωτήρες που θα μπορούν να ελέγξουν. Το έχω τονίσει επανειλημμένως. Οι συνεργασίες χτίζονται από κάτω προς τα πάνω. Και σε αυτή τη διαδικασία είμαστε παρόντες. Η ανάρτηση του Στέφανου Κασελάκη πυροδότησε νέα ένταση στην Κουμουντούρου. Δεν υπάρχει καμία μορφή απέναντι στον Αλέξη τον Τσίπρα. Ο Αλέξης είναι παρόν, είναι ενεργός, είναι μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μπαίνουμε σε μια ονοματολογία για το ποιος θα ηγηθεί μιας ενδεχόμενης μελλοντικής εκλογικής σύμπραξης. Το οποίο για μένα είναι μια μεγάλη παγίδα. Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ο ΠΑΣΟΚ προσδιορίσει τους κοινούς μας στόχους. Όχι, δεν μπορεί να το οδηγήσει. Και δεν μπορεί να το οδηγήσει γιατί απέτυχε και η τακτική, η επικοινωνιακή που είχε και ο τρόπος που απευθύνεται, αν θέλετε την άποψή μου, στην ελληνική κοινωνία και ταυτόχρονα γιατί δεν προσπαθεί να κάνει μια νέα πολιτική, μια νέα πρακτική με τον όλο ΣΥΡΙΖΑ ή τον όλο προοδευτικό χώρο. Λάδι στη φωτιά έριξε εκ νέου ο Στέφανος Κασελάκης με τις ευθείες βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ και αφήνοντας υπόνοιες για μαύρο χρήμα στα ταμεία της Κουμουνδούρου. Δυστυχώς παρέλαβα ένα χάος. Μπορεί να μην έχουμε οφειλές σε τράπεζες, αλλά έχουμε πολύ μεγάλα ανοίγματα σε προμηθευτές. Ακόμα και από την περίοδο μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων Μαΐου-Ιουνίου του 2023, όταν ήταν ξεκάθαρο το πόσο θα μειωνόταν η κρατική χρηματοδότηση λόγω της συρρήκνωσης του ποσοστού μας. Ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάρει ποτέ μαύρα. Δεν θα έχει άγνωστες πηγές χρηματοδότησης. Για κοινική ομολογία ανικανότητας από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Ρωμανός. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προχωρά σε μια κοινική ομολογία. Παραδέχεται επί της ουσίας και μάλιστα με τον πιο ομό τρόπο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαθέτει κυβερνητικό πρόγραμμα, αναφέροντας επί λέξη. Δεν πρόκειται αυτή τη φορά να έχουμε ένα προεκλογικό πρόγραμμα της τελευταίας στιγμής, ένα copy-paste από τα διάφορα τμήματα του κόμματος με ισορροπίες μεταξύ των διαφόρων τάσεων και χωρίς επαρκή κοστολόγηση. Όχι, θα φτιάξουμε πρόγραμμα για τα πάντα. Ομολογεί δηλαδή ότι επί μήνες κορόιδευε τους πολίτες. Άπαντες πλέον αντιλαμβάνονται γιατί δεν τόλμησε να προσέλθει στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, όπως είχε επανειλημμένα προσκληθεί, προκειμένου να αντικρούσει τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου για το υπέρογκο κόστος των προτάσεών του. Το ερώτημα βέβαια είναι πώς και με ποιους θα προχωρήσει από εδώ και πέρα ο Στέφανος Κασελάκης, δεδομένης της έντονης δυσαρέσκειας εντός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.